Την 3η 9 Οκτωβρίου, με αφορμή την ολοκλήρωση της φετινής έκθεσης του επιμελητηρίου Καβάλα, ο Μάκης Παπαδόπουλος, υποψήφιος δήμαρχος και επικεφαλής της παράταξης «Ο τόπος της ζωής μας», παρουσίασε με συνέντευξη τύπου πακέτο μέτρων για τη στήριξη και την ενίσχυση της τοπικής αγοράς και επιχειρηματικότητας εν ώψη των δημοτικών εκλογών του 2019. Η συνέντευξη τύπου πραγματοποιήθηκε στο εκθεσιακό κέντρο της Νέας Καρβάλης, Απόστολος Μαρδύρης. Οι προτάσεις παράταξης ήταν πολλές και αφορούσαν πολλά θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία της Καβάλας, αλλά και την τοπική επιχειρηματικότητα. Ο σκοπός της σημερινής συνέντευξης τύπου είναι να παρουσιάσουμε τις προτάσεις μας για τη στήριξη και ενίσχυση της τοπικής αγοράς και επιχειρηματικότητας. Η συνέντευξη αυτή πραγματοποιείται στην ολοκλήρωση της φετινής εμπορικής έκθεσης του επιμελητηρίου. Μιας έκθεσης που δείχνει ότι σε δύσκολα χρόνια η επιχειρηματικότητα στην Καβάλα αντέχει, προσαρμόζεται και εξελίσσεται. Όπως άντεξε στο παρελθόν σε πολύ πιο δύσκολους καιρούς. Αυτή η αντοχή της τοπικής οικονομίας είναι η βάση για να πάει ο Δήμος μας μπροστά. Εμείς πιστεύουμε ότι η Καβάλα έχει ανάγκη από μια δυναμική οικονομία. Αυτόματη και έγκαιρη ενημέρωση προς όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, για όλες τις προκηρύξεις του Δήμου Καβάλας, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. Πάταξη του παρεμπορίου με εντατικούς και συστηματικούς ελέγχους της Δημοτικής Αστυνομίας σε συνεργασία με την αστυνομία και το λιμενικό. Μείωση των δημοτικών τελών που αφορούν τη χρήση πεζοδρόμων, εξισώνοντας τα τέλη που ισχύουν στο κέντρο με τα τέλη που ισχύουν στην παραλία. Τελεία και παύλα, ίδια χρέωση σε όλους. Δεν διαχωρίζουμε τους καβαλιώτες. Μείωση των μισθωμάτων για τα καταστήματα της δημοτικής αγοράς και της λαχαναγοράς, συνυπολογίζοντας βέβαια το συμφέρον τόσο του Δήμου όσο και του επαγγελματία. Αξίζει να σημειωθεί ότι τοποθετήθηκε για την ενίσχυση της στελέχωσης πολεοδομίας για την ταχύτερη έκδοση αδειών, αλλά και το ξύλωμα και ριζική ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Ελευθερίας. Επίσης, σύμφωνα με τον κύριο Παπαδόπουλο, με ειδικό σχεδιασμό μπορεί να προωθηθεί η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης τουριστικής ταυτότητας για την Καβάλα, το λεγόμενο brand name. Δεν θα αφήσω να χαθεί, ούτε να καθυστερήσει, ούτε μια επένδυση, ούτε ένα ευρώ. Ξύλωμα και ριζική ανάπλαση της κεντρικής πλατείας Ελευθερίας. Ενίσχυση του πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Απαγόρευση οποιασδήποτε μορφής κατάληψης κοινόχρηστων χώρων. Ενώ υπάρχει και πρόταση για την οριστική επίλυση των προβλημάτων στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια Καβάλα Στάσου μέσα από τη σύσταση της νέας αναπτυξιακής σύμπραξης με τη συμμετοχή του Δήμου Καβάλας, άλλων Δήμων του Νομού και Ναυτιλιακών Εταιριών, σύμφωνα με τον κύριο Παπαδόπουλο. Πρόταση για την οριστική επίλυση των προβλημάτων στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια Καβάλας και Θάσου. Μέσα από την σύσταση νέας αναπτυξιακής σύμπραξης, όπως προβλέπει ο νέος νόμος για την αυτοδιοίκηση Κλισθένης 1,